Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Μάχη χαρακομμάτων στον ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω αντεγκλήσεων, εντάσεων, καταγγελιών και προσωπικών επιθέσεων. Ποιοι παίρνουν θέση στην αφετηρία για την προεδρική εκλογή? Όχι Γεροβασίλη σε δεύτερη ευκαιρία σε Κασελάκι. Μένεται η κόντρα Τζάκρη Ραγκούση για τον μπούλινγκ. Ως τις ακτές της Τουρκίας στην Αλικαρνασσό έφτασε ελληνικό σκάφος του λιμενικού κατά τη διάρκεια καταδίωξης σκάφους διακινητή μεταναστών. Το βίντεο ντοκουμέντο και η αντίδραση των τουρκικών αρχών. Κατάθεση καταπέλτης για το κύκλωμα απάτης με διεφθαρμένους γιατρούς και φαρμακοποιούς εις βάρος του ΕΟΠΗ. Τα κενά στο δίχτυ ασφαλείας και η έρευνα σε βάθος χρόνου. Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας στο Action 24. Παγκόσμια ανησυχία για την απάντηση του Λιβάνου μετά τον θάνατο από Ισραηλινά πυρά του νούμερο 2 της Χεσμπολάχ. Οι επόμενες κινήσεις των αντιμαχόμενων πλευρών και οι κινήσεις στην διπλωματική σκακέρα, το σχέδιο του Ισραήλ. Απούσα την πολιτική συζήτηση, συνεχίζεται το σύριαλ των προσωπικών συγκρούσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Αντεγκλήσεις και κόντρες μεταξύ στελεχών συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό στην αξιωματική αντιπολίτευση. Τα μέτωπα είναι πολλά, τα στρατόπεδα απειλούν με μηνύσεις και η διαμάχη Τζάκρη Ραγκούση καταλήγει στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή, Όλγα Γεροβασίλη προειδοποιεί τον Στέφανο Κασελάκη πως δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα, προκαλώντας έτσι αντιδράσεις στους υποστηρικτές του. Εκτός ορίων βρίσκονται οι μάχες χαρακομμάτων που δίνουν τα στρατόπεδα στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις προσωπικές συγκρούσεις να έχουν υποκαταστήσει πλήρως την πολιτική αντιπαράθεση. Ο Στέφανος Κασελάκης, που από ώρα σε ώρα αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, αποτελεί κόκκινο πανί για τις αντιμαχόμενες πλευρές. Είμαι βέβαιη ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα. Και θα δώσουμε όλοι το maximum των δυνατοτήτων προκειμένου να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το κλίμα γίνεται ακόμη πιο εκρηκτικό, καθώς οι προσωπικές συγκρούσεις προσλαμβάνουν δικαστικές διαστάσεις, με τη Θεοδώρα Τζάκρη να προαναγγέλει την υποβολή μήνυσης εναντίον του Γιάννη Ρακούση. Δεν έχω επιτρέψει ποτέ μέχρι τώρα και δεν πρόκειται να το κάνω και στο μέλλον, έτσι, να θυγεί η ηθική μου και η πολιτική μου ακεραιότητα. Η κυρία Τζάκρη, λοιπόν, όντως θα προσέλθει στην Ευελπίδων ως εναγόμενη. Αυτό που θα πρέπει να την απασχολεί όμως είναι το πώς θα απέλθει από την Ευελπίδων. Την ίδια στιγμή, ο Κώστας Ζαχαριάδης βάλει ευθέως εναντίον της απερχόμενης ηγεσίας και απειλεί επίσης με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Μετά τα δημοσιεύματα για τη χρηματοδότηση του συνδυασμού Ανοιχτή Πόλη, με τον οποίο διεκδίκησε το Δήμο της Αθήνας. Ξέρετε κάτι, δεν είμαι εμπορικός, γιατί ξέρετε τι θα περιμένετε από μένα, κύριε Καμπουράκη. Θα περιμένετε σήμερα να αρχίσω και να ξεκατηνιάζομαι και όχι, να λέω έχεις μπόλικους. Ότι η γυναίκα μου έκανε αυτό. Δεν είμαι, δεν κάνω. Κάνω αντιπολίτευση. Παράλληλο μέτωπο άνοιξε ανάμεσα στην Έλενα Ακρίτα και στην αδερφή του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, Ζανέτ. Επίσης η πισίνα ήταν δηλωμένη από το 1985 ως βόθρος, όμως συπτική δεξαμενή, για να ξέρουμε τι λέμε. Και όχι ως κολυμβητική δεξαμενή, πισίνα. Γιατί θα μας τρελάνει στο τέλος. Η Ζανέτ Τσίπρα, η κυρία που αποκαλεί μόρφωμα τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή έχει πρόεδρο τον Κασελάκη, μου επιτέθηκε με περισσό ενθουσιασμό. Τη γνώρισα πέρσι στο Σύνταγμα, όταν ήρθε και μου συστήθηκε. Είμαι η αδερφή του Αλέξη Τσίπρα, μου είπε. Σκέψου όλη η διαδρομή σου σε αυτή τη ζωή να συνοψίζεται με την ιδιότητα αδελφή Τσίπρα. Μια φαρμακερή διατύπωση σχολίασε τα τεκμενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αν εγώ είχα γράψει να φοβάσω το γιο της Πλήστρας. Ναι. Τα φαντάζεσαι να γίνεις στην Ελλάδα. Ναι, πάντα. Θα είχαν πάει στην Ακρόπολα να την κρεμίσουν από τα νεύρα που δεν έχει πάρει. Ναι, αλλά δήλωσε παρέτηση και δεν έγινε απέναντι. Μέσα σε αυτό το κλίμα συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, συνεδριάζει σε λίγη ώρα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για να επικυρωθούν ο δικός χάρτης και τα διαδικαστικά προς το έκτακτο συνέδριο για τις κάλπες και τον νέο αρχηγό. Κανείς ωστόσο δεν μπορεί να αποκλείσει ότι οι στελέχοι της Κεντρικής Επιτροπής θα ανοίξουν και πάλι τη συζήτηση για το ποιος μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ποιος όχι, με στόχο να μπλοκάρουν την υποψηφιότητα Κασελάκη, Δημήτρη Κρικέλα. Ακριβώς, Αλεξάνδρα, σε βαρύ κλίμα εν μέσω σφοδρών συγκρούσεων με πολιτικό αλλά και προσωπικό χαρακτήρα συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναμένεται να επικυρώσει τον οδικό χάρτη για τις προεδρικές εκλογές αλλά και τις προϋποθέσεις
που σχετίζονται με την καταληκτική ημερομηνία κατάθεση των υποψηφιωτήτων, όπως επίσης και με τις υπογραφές οι οποίες πρέπει να τις συνοδεύουν, με στόχο να ξεκινήσει και επίσημα η προεκλογική κούρσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεδομένη λοιπόν θεωρείται μέχρι σήμερα η υποψηφιότητα του Παύλου Πολάκη, ενώ τα επόμενα 24 ώρα πιθανότατα τη Δευτέρα αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του και ο Στέφανος Κασελάκης, την ίδια στιγμή που η ομάδα των 87 αναζητά το πρόσωπο το οποίο θα προκρίνει για τη θέση του επόμενου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, η Κεντρική Επιτροπή, η οποία ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα, αναμένεται να εγκρίνει την εισήγηση της πολιτικής γραμματείας σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου με νέους συνέδρους από την 1η μέχρι και τις 3 Νοεμβρίου, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει και με τις κάλπες, αρχικά για τον πρώτο γύρο με ημερομηνία διεξαγωγή στις 24 Νοεμβρίου και σε περίπτωση που χρειαστεί και κριθεί απαραίτητος και δεύτερος γύρος την 1η Δεκεμβρίου. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να σημειώσουμε, Αλεξάνδρα, ότι τόσο η πλευρά του Στέφανου Κασελάκη όσο και ο Παύλος Πολάκης επιθυμούν διαδικασίες fast track, κάτι το οποίο σε περίπτωση που τεθεί σήμερα, μένει αυτό να το δούμε τις επόμενες ώρες, θα είναι μια απόφαση την οποία θα την πάρει επίσης η Κεντρική Επιτροπή. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της Κεντρικής Επιτροπής. Δημήτρη Κυρκελέ, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η αναστάτωση προκάλεσε στον τουρκικό τύπο βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής να φτάνει μία ανάσα από τις ακτές της Αλικαρνασσού κατά τη διάρκεια καταδίωξης ενός ύποπτου ταχύπλοου σκάφους. Για τις λεπτομέρειες του περιστατικού θα μας ενημερώσει ο ανταποκριτής του Action 24 στην Κωνσταντινούπολη, Νίκος Νανούρης. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα. Πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο κατέγραψαν Τούρκοι πολίτες. Συγκεκριμένα, η σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής εντόπισε ένα ύποπτο ταχύπλοο σκάφος, το οποίο φέρεται να επέβαινε μέσα ένας διακινητής μεταναστών. Τον εντόπισε λοιπόν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και άρχισε να τον καταδιώκει. Η καταδίωξη κράτησε μέχρι έως και 50 μέτρα μακριά από τις τουρκικές ακτές και συγκεκριμένα από τις ακτές της Αλικαρνασσού. Στη συνέχεια, το ελληνικό σκάφος μείωσε την ταχύτητά του και γύρισε προς τα πίσω, γύρισε προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Οι Τούρκοι, οι οποίοι κατέγραφαν το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν έκρυψαν την έκπληξή τους. Αμέσως μετά το περιστατικό και το σάλο που επικράτησε στον τουρκικό τύπο, υπήρξε άμεσα ανακοίνωση από την τουρκική ακτοφυλακή, η οποία ουσιαστικά επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο γεγονός. Επιβεβαίωσε ότι, καταρχάς, ενημέρωσε ότι έφτασαν δύο σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής και το ελληνικό σκάφος γύρισε πίσω προς τα ελληνικά χωρικά ύδατα, ενώ συνεχίζεται και ο εντοπισμός για την έβρεση του ύποπτου, ο οποίος φέρεται να σχετίζεται με τη διακίνηση μεταναστών. Τώρα, εδώ στον τουρκικό τύπο μιλούν ακόμα και μια. Κατηγορούν την ελληνική πλευρά ότι παραβίασε τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Μάλιστα, η αντιπολίτευση εδώ έχει σηκώσει ξυλά το θέμα και μιλάει για αδυναμία της τουρκικής ακτοφυλακής να ελέγξει το συγκεκριμένο περιστατικό και ζητάει άμεσα παραιτήσεις από τους αρμόδιους Τούρκους αξιωματούχους. Νίκο Νανούρη, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να δούμε ένα σχετικό απόσπασμα από το συγκεκριμένο βίντεο. Bak abi bak, bak, ucunda hemen. He. Evet. Oo. Ya. Buraya kadar nasıl kovalar bizim sırlarımızı? Evet, baksana. Jandarmaya da verelim. Yunan bayrağı görüyor musun sen? He, var abi orada, baksana. Και είναι οι καταθέσεις φαρμακοποιών των γιατρό που φέρεται να είναι επικεφαλής του κυκλώματος παράνομων ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων στον ΕΟΠΗ. Τα κενά που υπήρχαν στην ασφάλεια των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων επιχειρεί τώρα να κλείσει το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης στο Action 24. Τη μαύρη τρύπα στα συστήματα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συνταγογραφήσεων αποκάλυψε η εξάρθρωση του κυκλώματος γιατρών και φαρμακοποιών που θησαύριζαν εδώ και χρόνια με κομπίνες εκατομμυρίων σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Επειδή ήταν συγκεκριμένα ΆΜΚΑ, ανθρώπων που λείπανε στο εξωτερικό, ανθρώπων που ήταν έκλειστοι σε ιδρύματα, αυτοί δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν το ΆΜΚΑ τους ποιος το έχει πάρει, τι έχει γράψει και πού το έχει πάρει. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί 6 από τους 17 συλληφθέντες, ανάμεσά τους 2 γιατροί και 3 φαρμακοποιοί. Η κατάθεση ενός φαρμακοποιού καίει τον ρόλο του γιατρού που φέρεται να ήταν αρχηγός του κυκλώματος. Επειδή ο γιατρός εργάζεται σε ιατρείο, το οποίο επισκέπτονται κυρίως ανασφάλιστοι ασθενείς με μηδενική συμμετοχή, είχε πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ΆΜΚΑ. Καθώς περνούσε ο καιρός και συνεχιζόταν η συνεργασία μας, τα σκευάσματα που παραλάμβανε από το φαρμακείο, η ΆΜΚΑ και ο αριθμός των φαρμάκων αυξάνονταν. Ο φαρμακοποιός συνεργαζόταν και με δεύτερο γιατρό, για τον οποίο εκτελούσε συνταγές σε ΆΜΚΑ ασφαλισμένων με μηδενική συμμετοχή. Τα σκευάσματα τα παραλάμβανε ο ίδιος.
Ερχόταν συνήθως δύο φορές το μήνα, γιατί έλειπε στο εξωτερικό, καθώς από ό,τι γνωρίζω δούλευε στην Αγγλία. Έμενε στην Κύπρο και ερχόταν δύο φορές το μήνα για εφημερίες στο κέντρο υγείας, όπου ήταν διορισμένος. Μιλώντας στο Action 24, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παρουσίασε το νέο ψηφιακό σύστημα ιατρικού φακέλου, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε να μην γίνεται καμία συνταγογράφηση χωρίς εξετάσεις που τη δικαιολογούν. Όταν θα παίρνουμε την άλλη συνταγογράφηση στο κινητό μας, να πατάμε ναι. Ενημερώθηκα. Μάλιστα. Για να ισχύει και να μπορεί να εκτελείται στεγή. Αυτό, κύριε Καμπουράκη, πρέπει να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Ουσιαστικά, οι ασφαλισμένοι οι οποίοι επισκέπτονται κάποιο φαρμακείο θα πρέπει να δίνουν μέσω ενός κινητού τηλεφώνου τη συγκατάθεσή τους, έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό δίχτυ για τις απάτες. Είχα πει όταν πιάρεσα τη διάταξη, γιατί δεν είχαμε διάταξη, για να μπορούμε να κάνουμε αυτού του τύπου τους ελέγχους, ότι θα βγάλουμε πολλά λαβράκια. Και σας το λέω τώρα, θα έρθουν και άλλα πολλά. Μέσω κάποιου συγγενούς ή με κάποιο απλό κινητό, δεν χρειάζεται κάτι εξειδικευμένο, να μπορεί να γίνεται μια επαλήθευση, ούτως ώστε το ΑΜΚΑ, το βασικό, να μην το παίρνει κάποιος γιατρός και να γράφει ό,τι θέλει και να πηγαίνει σε ένα άλλο φαρμακείο και να παίρνει ό,τι φάρμακα θέλει εν αγνία του ασφαλισμένου. Το σαφάρι ελέγχων σε γιατρούς που βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών για υπερσυνταγογραφήσεις θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Ο έλεγχος θα αφορά την τελευταία πενταετία και θα γίνει μέσω ενός ειδικού αλγορίθμου που θα ανιχνεύει ύποπτες κινήσεις. Μπαζωμένα παραμένουν δεκάδες ρέματα στην Αττική, με το φθινόπωρο να είναι πρώτων πυλών και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για έντονες βροχοπτώσεις. Με τον κίνδυνο λοιπόν των πλημμυρικών φαινομένων να είναι ορατός, το Action 24 πραγματοποίησε αυτοψία στα ακαθάριστα ρέματα του Λεκανοπεδίου, το οποίο κατά παραδοχή του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά παραμένει αθωράκιστο. Πλαστικά, κλαδιά, μπάζα και άλλα απορρίμματα στα ρέματα Χαλανδρίου και Πεντέλης. Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Action 24 θυμίζουν χωματερή. Στο ρέμα του Χαλανδρίου, οι καλαμιές έχουν φράξει πολλά σημεία στην κήτη του, ενώ μπάζα, σκουπίδια και κλαδιά απλώνονται κατά μήκος της όχθης του. Το φοβάμαι την υπερχείληση, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί αυτό. Είμαι πολλά χρόνια εδώ πέρα και δεν έχει συμβεί. Βέβαια, πιο κάτω που είναι πιο ρηχό, μπορεί. Και έτυχε μια φορά και πνιγήκαν κάτι γεροντάκια. Μπάζα, ξύλα και άλλα οικοδομικά υλικά γίνονται η αιτία πολλές φορές για να υπερχειλήσουν τα ρέματα της Αττικής από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι κάτοικοι Χαλανδρίου ζουν με το φόβο της υπερχείλησης του ρέματος σε περίπτωση δυνατής νεροποντής. Ζεις με το φόβο αυτό. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιαστεί τίποτα. Τώρα από εδώ για πέρα δεν ξέρω, με τα καινούργια φαινόμενα όλα είναι επικίνδυνα. Γιατί αυτά θέλουν καθαρισμό. Τώρα τελευταία δεν έχω δει κάποιο καθαρισμό. Αυτό το διάστημα δηλαδή τελευταία. Αυτό θέλει, την πρόληψη δηλαδή. Αυτό είναι όλο το θέμα. Όσοι έχουν σπίτια κοντά στο ρέμα ζητούν άμεσα τον καθαρισμό του από τα μπάζα που έχουν πετάξει ασυνείδητη στην κήτη του. Είναι λίγο παρατημένο το ρέμα και εδώ και πιο κάτω που μένει φίλος μου. Η αλήθεια είναι πως δεν το καθαρίζουν αρκετά. Τώρα έχουν βάλει κάτι μπαριέρες, κάτι σίδερα εδώ πέρα, δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν καθαρίζεται ποτέ και γενικά δεν το προσέχουν, η αλήθεια είναι. Με την κάμερα του Action 24 βρισκόμαστε στο ρέμα της Πεντέλης. Οι εικόνες εγκατάλειψης μιλούν από μόνες τους. Στην πρώτη έντονη βροχή, ο κίνδυνος είναι μεγάλος, καθώς όλα τα οικοδομικά υλικά και τα μπάζα που βρίσκονται εδώ μπορούν να παρασυρθούν και να φράξουν το ρέμα. Το ρέμα του Ποδονύφτη που ξεκινά από την Πεντέλη αποτελεί προτεραιότητα για τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, καθώς διέρχεται από πολλές κατοικημένες περιοχές και η πιθανή υπερχείλησή του θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στους κατοίκους σε Μελίσια, Βρυλίσια και Χαλάνδρη. Πιστεύω ότι πρέπει να τα καταρρύσουν τώρα, για να μην γίνουν πλημμύρες τώρα με τις βροχές. Γιατί πλέον δεν βρέχει νορμάλ, βρέχει πολύ απόθωμα. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία της περιφέρειας καθαρίζουν το ρέμα καινούριο στην περιοχή του Μαραθώνα από μπάζα και κλαδιά. Το ρέμα καινούριο στο Δήμο Μαραθώνα είναι ένα από τα 38 ρέματα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο καθαρισμού της περιφέρειας. Όπως βλέπετε, το έργο είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς τα ρέματα είναι φραγμένα από φερτά υλικά, καλάμια, ακόμη και ελλείμματα. Ενώ υπάρχουν σημεία
που είναι μπαζωμένο. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς χτύπησε καμπανάκι κινδύνου, καθώς όπως είπε, η Αττική, εν όψη του χειμώνα, δεν είναι θωρακισμένη απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα. Έχουμε, βλέπετε, σε κάθε επίπεδο για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Αν η ερώτηση είναι αν η Αττική είναι θωρακισμένη, η απάντησή μου είναι όχι, δεν είναι θωρακισμένη. Ο Περιφερειάρχης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες της πολιτικής προστασίας για την αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής. Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει το αδιανόητο περιστατικό με τη 10χρονη μαθήτρια σε σχολείο της Χαλκιδικής, για την οποία κλήθηκε περιπολικό της αστυνομίας να την απομακρύνει από το σχολείο της, επειδή το τμήμα της ήταν υπεράριθμο. Προκειμένου λοιπόν να μην δημιουργήσουν δεύτερο τμήμα στην 5η Δημοτικού, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έκρινε σκόπιμη την άμεση μεταφορά της μαθήτριας σε άλλο απομακρυσμένο σχολείο, με τους γονείς της μικρής και πολύ λογικό φυσικά να εξαγριώνονται, ενώ για το περιστατικό έχει διεταχθεί ΕΔΕ. Δεν χώραγε στην τάξη και φώναξαν περιπολικό για να τη διώξουν από το σχολείο. Την απίστευτη αυτή καταγγελία έκανε στο Action 24 ο πατέρας της 10χρονης. Με παίρνουν τηλέφωνο μετά από μια ώρα που το παιδί μπήκε σχολείο και μου είπαν ότι δεν μπορούμε να το γράψουμε το παιδί εδώ. Η παιδί είναι 26η στη τάξη. Του λέω τι γίνεται, μου λέει πρέπει να σπάσει τη τάξη στα δύο. Ναι. Από εκεί και πέρα είχαν καλέσει και την αστυνομία για να βγάλουν το παιδί έξω από το σχολείο. Ο πατέρας της μαθήτριας κατήγγειλε ότι το παιδί του δεν έγινε δεκτό στο δημοτικό στα σήμαντρα Χαλκιδικής, επειδή στην τάξη θα ήταν 26 μαθητές και όχι 25, όπως προβλέπεται ως ανώτατο όριο ανά τμήμα. Έτσι, η διευθύντρια ανακοίνωσε στους γονείς ότι το παιδί πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο σχολείο μία ημέρα μετά τον αγιασμό. Το παιδί έκλαιγε, έκανε έραν. Μπήκε η γυναίκα μου και πήρε το παιδί και το έβαλε μέσα στα μάξη. Κάντο όχι εικόνα. Μόνο ότι φοβήθηκε, αλλά και από ντροπή. Δηλαδή, μόνο που κοιτούσα και τα άλλα τα παιδάκια από τα παράθυρα το σχολείο. Φαντάζεστε. Σύμφωνα με το σχολικό κανονισμό, όταν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 25, τότε η διεύθυνση του σχολείου οφείλει να δημιουργήσει ένα δεύτερο τμήμα. Κάτι τέτοιο όμως δεν εφαρμόστηκε στο συγκεκριμένο δημοτικό και απλά αποφασίστηκε να μεταφέρουν το κοριτσάκι με περιπολικό σε άλλο σχολείο, 8 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του. Να πούμε ότι υπάρχει και η δυνατότητα να σπάσει τάξη, έτσι κι αλλιώς δηλαδή, αλλά ναι. Υπάρχουν και δύο κενές τάξεις στο συγκεκριμένο σχολείο. Ωραία, και δεν έχουμε δυνατότητα. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι δάσκαλοι, υπάρχουν όλες οι αντικειμενικές δυνατότητες και να πω λίγο κάτι με αφορμή ναι. Τώρα το περιστατικό, ότι δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Γονείς και εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για αδιανόητο περιστατικό, ενώ από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση για το συμβάν. Είναι αδιανόητο να ζητάμε από ένα παιδί το οποίο μόλις έχει ουσιαστικά μετακινηθεί, έχει μετεγκατασταθεί σε έναν τόπο, να φύγει σε ένα άλλο σχολείο. Έχουν γίνει ήδη δύο παραστάσεις διαμαρτυρίας και σαν Σύλλογος Εκπαιδευτικών της Χαλκιδικής καταθέσαμε αίτημα για να σπάσει το τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από συνεννόηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Χαλκιδικής, η 10χρονη την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει κανονικά στο σχολείο που επιθυμεί, χωρίς να χρειαστεί να μεταφερθεί σε άλλο σχολείο μακριά από το σπίτι της. Με νέο αντάρτικο αντιδρούν οι οδηγοί ταξί στις κατευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτή τη φορά αρνούνται να παραλάβουν τα ειδικά αυτοκόλλητα που ενημερώνουν ότι υποχρεούνται να κόβουν αποδείξεις και να δέχονται πληρωμές με πιστωτική κάρτα. Όπως θα δείτε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, βασικό πρόβλημα των οδηγών ταξί είναι το μέγεθος της ειδικής σήμανσης. Οι ταξιτζίδες επικαλούνται θέμα διαστάσεων στο αυτοκόλλητο και φρενάρουν την υποχρεωτική ειδική σήμανση στα οχήματά τους για τη δυνατότητα των πελατών να πληρώνουν με κάρτα και την υποχρέωση του οδηγού να εκδίδει απόδειξη στο τέλος της διαδρομής. Απλώς οι διαστάσεις είναι αρκετές μεγάλες οι διαστάσεις, οι οποίες δεν διευκολύνουν στη σωστή οδήγηση του οχήματος και δεν προσφέρει καλή ορατότητα. Εμείς είμαστε υπέρ οι διαστάσεις του αυτοκόλλητου να είναι μικρότερες. Οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές ταξί αρνούνται να παραλάβουν το ειδικό αυτοκόλλητο από την ΑΔΕ, χαρακτηρίζοντάς το εστία κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών και ζητούν την αλλαγή του σημείου τοποθέτησής τους αλλά και του μεγέθους τους. Η Ομοσπονδία ζητά τα σήματα να είναι σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας και όχι μεγαλύτερα. Να πει, εγώ από τη στιγμή που το έχω, γιατί. Δεν έχω πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μπορώ να δουλέψω. Είναι θέμα ασφάλειας. Αυτό, ότι το αυτοκόλλητο αν βγει σε μικρότερο.
θα είναι καλύτερα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ βρισκόνται σε ανοιχτή επικοινωνία ώστε να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα για την επικόλυση του σήματος στα ταξί. Με τη σχετική απόφαση να αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Είναι ένα τερατούργημα, διότι θα μπορούσε να μπει κάλλιστα στο Φινιστρίνι κάθε αυτοκινήτου αυτή η ειδική σήμανση, η οποία θέλει να τοποθετηθεί στο πίσω δεξί παράθυρο του αυτοκινήτου, του οχήματος ταξί. Εδώ πέρα τίθενται θέματα οδικής ασφάλειας, από ό,τι καταλαβαίνετε, διότι και ο Κόκο ίδιος λέει ότι όλοι οι αλοπίνακες πρέπει να είναι ακάλυπτοι. Πέραν των διαστάσεων, το αυτοκόλλητο θα αναγράφει στα ελληνικά και στα αγγλικά ότι ο οδηγός υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη στο τέλος της διαδρομής και να δέχεται πληρωμή με κάρτα. Ενώ ο πελάτης δεν υποχρεούται να πληρώσει με μετρητά πριν λάβει την νόμιμη απόδειξη. Καλό θα ήταν να μπει σε το αυτοκολλητάκι και να το βλέπουμε και το POS. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο για το καταναλωτή για να καταλαβαίνει ότι πρέπει να πληρώσει. Όταν ρυθμιστεί το θέμα των διαστάσεων του νέου αυτοκόλλητου, όποιος ταξιτζής διαπιστωθεί ότι δεν το έχει επικολλήσει στο σημείο που θα προβλέπει, η απόφαση θα του επιβάλλει πρόστιμο 1.000 ευρώ. Πάνω από 130 πολυτελή οχήματα είχε εξαφρίσει πρώην κρατούμενος που είχε αποδράσει από φυλακές. Είχε ρημάξει τα πάρκινγκ των εξαρχείων από τον περασμένο Ιούλιο, Σοφία Ορφανού. Όπως αποκαλύφθηκε από τις έρευνες των αστυνομικών Αλεξάνδρα, ο συγκεκριμένος άνδρας δρούσε ουσιαστικά κατά παραγγελία. Στην αρχή εντόπιζε τα αυτοκίνητα από τα πάρκινγκ των εξαρχείων, τα εγκατέλειπε σε προσυμφωνημένο σημείο που είχε αποφασίσει με τον πελάτη για να δουν αν έχει GPS το αυτοκίνητο και αν θα εντοπιστεί άμεσα από την αστυνομία. Και μετά από λίγες μέρες πήγαινε ο πελάτης, έπαιρνε το αυτοκίνητο και παράνομα το έκανε δικό του. Μετά από αναζητήσεις και πεζή καταδίωξη στην περιοχή των Ηλυσίων, άνδρες της άμεσης δράσης τον εντόπισαν όπου και συνελήφθη. Είναι χαρακτηριστικό, Αλεξάνδρα, ότι από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μέχρι και πριν από λίγες ώρες που συνελήφθη, είχε αφαιρέσει 7 υπερπολυτελή αυτοκίνητα. Ουσιαστικά ο δρόμος έξω από το Αλφα Ταφ εξαρχείων είχε γερμίσει με σούπερ κάρς. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε φαγητό πολυτελείας φαίνεται πως μετατρέπεται το αγαπημένο σε όλους σουβλάκι, η αύξηση στις τιμές του κρέατος και των λαχανικών, αλλά και οι ανατιμήσεις σε ρεύμα και ενίκεια φέρνουν νέα άνοδο στην τιμή του παραδοσιακού φαγητού, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 5 ευρώ. Η τιμή ζαλίζει τους καταναλωτές, ενώ οι επιχειρηματίες της εστίασης προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Σε απόλαυση για λίγους κοντεύει να μετατραπεί το τυλιχτό σουβλάκι με την τιμή στο άλλοτε φθηνό και αγαπημένο έδεσμα να φλερτάρει με τα 4 ευρώ. Κάποτε τρώγαμε το σουβλάκι και χόρτανε ο κόσμος. Το σουβλάκι, επειδή είναι ένα είδος που καταναλώνεται από πάρα πολύ κόσμο, νομίζω ότι θα είναι πολύ αισθητό και πολύ κακός που ανέβηκε. Η μέση τιμή στο πατροπαράδοτο σουβλάκι το Δεκέμβριο κυμαινόταν στα 3,20 με 3,30, ενώ τώρα κυμαίνεται στα 3,40 με 3,5 ευρώ, αύξηση κατά 6% μέσα σε 9 μήνες. Σύμφωνα με τους ψητοπόλες, μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμένεται νέα αύξηση στην τιμή, παρά την προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές. Θα ανέβει. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες τάσεις να ανέβει λίγο το προσεχές διάστημα, μέχρι τα Χριστούγεννα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή είναι ο μέσος όρος του γύρω στο 3,40 με 3,50, οπότε όταν θα γίνουν αυξήσεις, αν θα γίνουν, γιατί αρκετοί ψητοπόλες δεν θα κάνουν, θα κρατήσουν τις τιμές. Έχουν αυξηθεί ήδη τιμές στα κρέατα, στα μαναβικά, σε όλα τα είδη μας, στην πρώτη ύλη δηλαδή. Έχουν αυξήσει κι άλλα μαγαζιά τις τιμές, αλλά εμείς ακόμα αντέχουμε. Για μια τετραμελή οικογένεια μάλλον δεν συμφέρει. Σε αρκετές περιοχές της Αθήνας πάντως η τιμή για το σουβλάκι αγγίζει και τα 4 ευρώ. Ενδεικτικά σε ψητοπολείο στον Πειραιά η τιμή για το τυλιχτό σουβλάκι είναι 4 ευρώ, στην Κηφισιά στα 3,90 ενώ στη Νέα Φιλαδέλφια στα 3,80. Χθες πήρα 4,5 ευρώ το πίτα. Εσείς πόσο το παίρνετε? Λίγο στα 3,5-3,90. Μετά τις αυξήσεις που έγιναν τον προηγούμενο μήνα στη τιμή του κρέατος, οι καταναλωτές, όπως μας είπαν, θα προτιμήσουν να φτιάχνουν μόνοι το σουβλάκι στο σπίτι παρά να παραγγέλνουν. Οι νέες αυξήσεις στην τιμή αναμένονται μέχρι το Δεκέμβριο, με την τιμή στο σουβλάκι να αυξάνεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κατά 20 με 30 λεπτά. Το νούμερο 2 στη διοίκηση του ένοπλου τμήματος της Χεζμπολάχ, Ιμπραήμ Ακίλ, εξουδετέρωσε χθες το Ισραήλ μετά το αποαέρος σφυροκόπημα στη Βηρυτό. Γνωστός και ως παγκόσμιος τρομοκράτης, ο Ακίλ ήταν επικεφαλής της κορυφαίας στρατιωτικής μονάδας της οργάνωσης, ενώ πρόσφατα είχε επικηρυχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 7 εκατομμύρια δολάρια.
Ένα ακόμα σημαντικό πλήγμα στις τάξεις της Χεζμπολάχ κατάφερε ο στρατός του Ισραήλ μετά το χθεσινό σφυροκόπημα από αέρο στη Βηρυτό. Νεκρός είναι ο δεύτερος στη τάξη στη διοίκηση του ένοπλου τμήματος της παραστρατιωτικής οργάνωσης, Ιμπραήμ Ακίλ. A top Hezbollah commander, Ibrahim Akil, has been targeted as part of the latest Israeli airstrikes on the Lebanese capital, Beirut. Ο Ακίλ, γνωστός και ως παγκόσμιος τρομοκράτης, ήταν στέλεχος του ανώτατου στρατιωτικού οργάνου της Χεζμπολάχ, του Συμβουλίου Τζιχάντ. Ήταν επίσης επικεφαλής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν, της κορυφαίας στρατιωτικής μονάδας της οργάνωσης. Μουκδάμ ιωτερ αιόμ, τσάλ τακάφ Μπεϊρούτ, μπεόφεν μεμουκάντ, וחיסל את ראש מערך המבצעים של ארגון הטרור חיזבאללה, איברהים אקיל. יחד איתו את שרשרת הפיקוד הבחירה של כוח רדואן. Στη δεκαετία του 1980, ο Ακίλ ήταν βασικό μέλος του τρομοκρατικού πυρήνα της Χεζμπολάχ, της οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία είχε αναλάβει την ευθύνη για τις βομβιστικές επιθέσεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό τον Απρίλιο του 1983, όπου σκοτώθηκαν 63 άνθρωποι, και στους στρατιώτες του Σώματος Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών τον Οκτώβριο του 1983, όπου σκοτώθηκαν 241 Αμερικανοί. Έκτοτε, ο Ακίλ βρισκόταν στη λίστα με τους καταζητούμενους τρομοκράτες και μάλιστα είχε επικηρυχθεί πρόσφατα με 7 εκατομμύρια δολάρια. Ο θάνατος του Ιμπραήμ Ακίλ και άλλων σημαντικών στελεχών της Χεζμπολάχ στην αεροπορική επιδρομή του Τελαβίβ στη Βηρυτό, όπου συνολικά σκοτώθηκαν 15 άτομα, αποτελεί ένα σοβαρότατο πλήγμα στις τάξεις της οργάνωσης, τόσο στο επιχειρησιακό όσο και στο ηθικό κομμάτι της, μετά και την πολύ νεκρή Ισραηλινή επίθεση σε βομβητές και ασυρμάτους των μελών της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε μια λακωνική ανακοίνωση, στην οποία δηλώνει ότι η στόχη του Ισραήλ είναι ξεκάθαρη. Η στόχη μας ξεκάθαρη. Πράξεις μας μιλούν από μόνες τους. Η Χεζμπολάχ έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του Ακίλ, καθώς και του Άχμεντ Μαχμούντ Ουαχάμπι, ο οποίος διοικούσε ως τις αρχές της χρονιάς επιχειρησιακή μονάδα της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν. Αποκλιμάκωση και μέγιστη αυτοσυγκράτηση ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, καθώς τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, όπου βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού, ενώ έντονη είναι η ανησυχία για την απάντηση της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ. Παραλήψεις και αδυναμίες παραδέχθηκε ο Ασκόν Χρέι, διευθυντή της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου στην Πενσιλβάνια. Την ίδια στιγμή ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας για τον υποψήφιο πρόεδρο των Ρεπουμπλικανών με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων, Σπύρου Μουζακίτη. Ο Ρόναλντ Ρόουι, Αλεξάνδρα, Ασκόν Χρέι, διευθυντή της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε πως εσωτερική έρευνα διαπίστωσε παραλήψεις στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των εντολών εκ μέρους της υπηρεσίας. Σημείωσε πως μολονότι ορισμένοι πράκτορες έκαναν καλά τη δουλειά τους και επέδειξαν ευσυνειδησία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, άλλοι ήταν αμελείς, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι θα επιβληθούν κυρώσεις. Τώρα, στον απόϊχο και της δεύτερης απόπειρας κατά τον Ντόναλντ Τραμπ στο Palm Beach, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε πρόταση νόμου με την οποία οι υποψήφοι στις προεδρικές εκλογές θα έχουν στη διάθεσή τους τον ίδιο αριθμό πρακτόρων για την προστασία τους με τον εν ενεργεία πρόεδρο. Να πούμε, Αλεξάνδρα, πως το νομοσχέδιο έχει υποβληθεί τον Ιούλιο από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές μετά την πρώτη απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, και χτες, 5 μέρες μετά τη δεύτερη απόπειρα, το κείμενο εγκρίθηκε ομόφωνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Μπαράζ ελέγχων ώστε να αποτελέσουν παρελθόν. Οι εικόνες που βλέπουμε στους δρόμους με ηλεκτρικά πατίνια να κάνουν σφήνες με μεγάλες ταχύτητες και τους αναβάτες τους να κυκλοφορούν χωρίς κράνος και φώτα, πραγματοποιεί η τροχέα. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας φέρνει αυστηρές κυρώσεις για τους αναβάτες, αλλά παράλληλα διευκολύνει την κίνησή τους στους δρόμους για την δική τους ασφάλεια. Το σαφάρι της τροχέας και της δημοτικής αστυνομίας στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης για τα ηλεκτρικά πατίνια έφερε βροχή από πρόστιμα, με την παραβατικότητα να χτυπάει κόκκινο. Καθημερινά δεκάδες οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών κινούνται ανεξέλεγκτα και χωρίς κανόνες στον πεζόδρομο, ανάμεσα στον κόσμο. Σωστά έχουν υπάρξει τροχέα με πατίνια τελευταία αρκετά. Γενικά τα πατίνια ήρθαν στη ζωή μας για να μείνουν γενικά. Είναι ένα βολικό όχημα και το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι όμως ότι είναι. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με το 47-84 από το 21 είναι όχημα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες που τηρούν και τα υπόλοιπα οχήματα. Η παραβατικότητα στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών αγγίζει το 90%, καθώς πολλές φορές βλέπει κανείς πάνω τους δύο, ίσως και τρία άτομα, ή τον χρήστη τους να μιλάει στο κινητό. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να τηρούν οι χρήστες τους. Για εμάς θα έπρεπε να υπάρχει
μια στοιχειώδη εκπαίδευση για τα πατίνια, για να πηγαίνουν. Θα πρέπει να τηρούν τον κώδικα, δεν θα πρέπει να βγαίνουν σε δρόμους όπου αναπτύσσονται ταχύτητες πάνω από 50 χιλιόμετρα. Δεν θα πρέπει να έχουν ακουστικά, θα πρέπει να φοράνε κράνος, αντανακλαστικό γυλαίκο το βράδυ, έτσι ώστε να φαίνονται. Η αύξηση των ηλεκτρικών πατινιών στη χώρα μας έχει προκαλέσει προβλήματα στην οδική κυκλοφορία. Εκτός από το όριο ηλικίας που έχει οριστεί στα 15 έτη και η μέγιστη ταχύτητα των πατινιών αυτών να είναι 25 χιλιόμετρα την ώρα, θα πρέπει να τηρούνται και κάποιοι κώδικες οδικής κυκλοφορίας που θα οριστούν για τη χρήση τους. Αυτό που ξαναλέω είναι ότι πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Δηλαδή, ναι, να υπάρξει ασφάλιση και μάλιστα ξέρω πάρα πολύ κόσμο που θέλει να ασφαλίσει το πατίνι του και οι ασφαλιστικές δεν τον εξυπηρετούν. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Όταν αρχίζεις όμως και του βάλεις και άδεια και του βάλεις ετήσιο τέλος ή οτιδήποτε άλλο, μετά αρχίζεις και το αποθαρρύνεις, περνάς στο άλλο άκρο. Οπότε μάλιστα. Πρέπει να βρούμε μια χρυσή τομή για να είμαστε ασφαλείς στο δρόμο, ομιγέννητο γενικά, αλλά μην αποθαρρύνουμε και τον κόσμο. Με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, οι ποινές για όσους κινούνται με πατίνια σε πεζοδρόμια ή δεν φορούν κράνος ή κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς ή φορούν ακουστικά για να ακούνε μουσική, θα είναι αυστηρή. Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο αύριο και στο πλαίσιο αυτό διεξάγονται από απόψη στο κέντρο της Αθήνας δράσεις που ενθαρρύνουν τους πολίτες να αφήσουν το αμάξι τους και να μετακινηθούν με εναλλακτικούς τρόπους σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα και αύριο στο κέντρο της Αθήνας, καθώς οι κάτοικοι ενθαρρύνονται για να χρησιμοποιούν είτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε ποδήλατο, αλλά και πατίνια. Να αναφέρουμε ότι οι συγκεκριμένες οδούς σήμερα από τις 8 μέχρι και τις 10 το βράδυ θα είναι η οδό Καραγιώργης Σερβίας, Αθηνάς Περικλέος, Αγίας Ειρήνης αλλά και Έρμου, ενώ οι γραμμές του μετρό 1, 2 και 3 θα διευρυνθούν τα ωράρια μέχρι και τις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής, ώστε να μπορεί ο κόσμος να μετακινηθεί που θα θέλει να συμμετέχει στις εκδηλώσεις. Καθώς θα ακολουθήσουν ποδηλατάδες αλλά και πάνω από 20 εστριώτες για μικρούς και μεγάλους μέχρι και αύριο το βράδυ, Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Φρενίδιδα τώρα, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει η επίσημη κυκλοφορία του iPhone 16. Το smartphone είναι πλέον διαθέσιμο σε περίπου 60 χώρες, με τους φαν να σχηματίζουν ουρές για το πρώτο κινητό της σειράς που θα υποστηρίζει χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης, Βάσο Μητρομάρα. Ναι, Αλεξάνδρα, η νέα σειρά κινητών τηλεφώνων της Apple προκάλεσε παροξυσμό στους καταναλωτές, οι οποίοι σχημάτισαν ατελείωτες ουρές προκειμένου να εξασφαλίσουν το smartphone στην κατοχή τους. Όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά και στα πλάνα, πολλές ουρές παρατηρήθηκαν σε καταστήματα της Apple σε τοποθεσίες όπως η Βρετανία, η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι. Συγκεκριμένα, στη Σιγκαπούρη, στο κεντρικό κατάστημα, οι ουρές άρχισαν από τις 4 το πρωί, με πελάτες όπως βλέπουμε να περιμένουν είτε για παραλαβή των προπαραγγελιών τους είτε για αγορά απευθείας από το κατάστημα. Μέχρι τις 9 το πρωί, να σου πω πως περίπου 300 άτομα είχαν ήδη σχηματίσει ουρά για να αγοράσουν το πολυπόθητο iPhone 16. Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και στο Λονδίνο, που σχηματίστηκαν ουρές έξω από τα δύο κεντρικά καταστήματα της Apple, ενώ στην αυαρχίδα των καταστημάτων της Apple, στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Tim Cook, έκανε την παραδοσιακή εμφάνισή του, χαιρέτησε και τους πελάτες, το βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά στα πλάνα, που αγόραζαν το νέο iPhone 16, ενώ μαζί του αυτή τη φορά ήταν και ο διάσημος παρουσιαστής, ο Jimmy Fallon, ο οποίος φορούσε τη μάσκα της Apple, την επωνομαζόμενη Vision Pro, ενώ δεν έλειψαν και τα πειράγματα με τον κόσμο. Κλείνοντας, Αλεξάνδρα, να σου πω πως όλα τα νέα προϊόντα της Apple είναι διαθέσιμα τόσο στη χώρα μας, αλλά και στην Κύπρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Παραμένουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στην κακοκαιρία, καθώς σαρωτικές πλημμύρες πλήττουν τη Βόρεια Ιταλία, που πνίγεται στα λασπόνερα με την πυροσβεστική να απεγκλωβίζει από αέρος κατοίκους που βρήκαν καταφύγιο στις στέγες των σπιτιών τους. Τη χορήγηση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης που επλήγησαν από την κακοκαιρία Μπόρις, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, κατά την επίσκεψή της στην Πολωνία. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην επαρχία Εμίλια Ρωμάνα στην Ιταλία, η οποία και παραδίδεται στο έλεος των πλημμυρών. Τα ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα. Σπίτια και καταστήματα σχεδόν εξαφανίζονται κάτω από τα λασπόνερα. Οι κάτοικοι ανεβαίνουν στις οροφές των σπιτιών, περιμένοντας βοήθεια από αέρος. Ενώ οι διασώστες ψάχνουν για τυχόν εγκλωβισμένους, κάνοντας ελέγχους σε κάθε σπίτι. È un disastro continuo. Piove da 36 ore. Bene, un disastro. Ci sono 3 metri di acque. Στη Ραβένα, οι κάτοικοι απομακρύνονται με ελικόπτερα από τα πλημμυρισμένα σπίτια τους. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ σχεδόν 1.500 άτομα αναγκάζονται να περάσουν τη νύχτα σε καταφύγια, σχολεία και αθλητικά κέντρα, καθώς τα σπίτια τους σε Ραβένα και Μπολόνια πλημμύρισαν.
Στην Πολωνία, η κακοκαιρία αφήνει πίσω της μόνο καταστροφή. Σπίτια και γέφυρες καταραίουν, ενώ 14.000 στρατιώτες βγαίνουν στους δρόμους των πληγισών περιοχών για να απομακρύνουν τους πλημμυροπαθείς. Η πρόεδρος της Κομισιόν επισκέπτεται την Πολωνία και υπόσχεται ενίσχυση για όλες τις πληγήσεις χώρες. At first sight, 10 billion euros are possible to mobilize from the cohesion funds for the countries that are affected. This is a emergency reaction now. Στη Βουδαπέστη, οι πολίτες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Φτιάχνουν αυτοσχέδια αναχώματα και προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο. Σχολεία και σιδηροδρομικοί σταθμοί κλείνουν προσωρινά έπειτα από εντολή των αρχών, ενώ ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν πραγματοποιεί επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές. Πολλοί ντόπιοι στα χωριά βόρεια της Βουδαπέστης έχουν ήδη λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις, περιμένοντας με αγωνία το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση της υποψήφιας των Δημοκρατικών για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κάμαλα Χάρις, τη διάσημη παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ, ότι στην περίπτωση που κάποιος εισβάλλει στο σπίτι της θα τον πυροβολήσει. Στην συγκεκριμένη εκδήλωση που είχε τη μορφή talk show συμμετείχαν πολλοί διάσημοι αστέρες της μουσικής και του κινηματογράφου, μεταξύ άλλων η Μέριλ Στρίπ, η Τζούλια Ρόμπερτς, η Τζένιφερ Λόπες, ο Μπεν Στίλερ και ο κωμικός Κρις Ροκ. Please welcome Kamala Harris! Την υποψήφια των Δημοκρατικών για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Κάμαλα Χάρις υποδέχτηκε η διάσημη παρουσιάστρια της αμερικανικής τηλεόρασης Όπρα Γουίνφρεϊ σε μια προεκλογική εκδήλωση με τη μορφή talk show, από την οποία παρέλασαν διάσημοι αστέρες της μουσικής και του κινηματογράφου. Η εκδήλωση με τίτλο «Unite for America» πραγματοποιήθηκε στο Μίσιγκαν και μεταδόθηκε απευθείας μέσω live stream από τους λογαριασμούς τόσο της Winfrey όσο και της Kamala Harris στο YouTube, το Instagram, το TikTok, το Facebook και το Twitch. Η 59χρονη υποψήφια πρόεδρος απάντησε σε σειρά ερωτήσεων που της έθεσε η Όπρα και οι οποίες αφορούσαν ζητήματα όπως η μετανάστευση, το κόστος ζωής, οι αμβλώσεις αλλά και η οπλοκατοχή. Some people have been pushing a really false choice. To suggest you're either in favor of the Second Amendment or you want to take everyone's guns away. I'm in favor of the Second Amendment, and I'm in favor of assault weapons bans, universal background checks, red flag laws. Αίσθηση προκάλεσε η παραδοχή της Kamala Harris ότι αν κάποιος έμπαινε στο σπίτι της, θα τον πυροβολούσε. I'm a gun owner, Tim Walz is a gun. I did not know that. If somebody breaks in my house, they're getting shot. Η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε στην υποψηφιότητά της και τόνισε πως είναι εδώ για να λύσει τα προβλήματα των Αμερικανών πολιτών. And ultimately, the question before us is what kind of country do we want to live in? This again gets to the point about what does leadership really look like? And is it about you or is it about the people? Right. Is it about running on problems or fixing problems? Οι πολυβραβευμένες ηθοποιοί Τζούλια Ρόμπερτς και Μέριλ Στρίπ εξέφρασαν ανοιχτά τη στήριξή τους στην Κάμαλα Χάρις. Encouraging some segment of Americans to hate other segment of Americans. Yeah. It's just crazy. And nobody wants it. Mm-mm. We're done. That's right. We're done with it. Η Τζένιφερ Λόπες, ο Μπεν Στίλερ αλλά και ο κωμικός Κρις Ροκ ήταν ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους της Όπρα σε μια εκδήλωση αφιερωμένη αποκλειστικά στην υποψήφια των Δημοκρατικών στην τελική ευθεία για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Αηδιαστικό, γλιώδη, ένα σεξουαλικό αρπακτικό χαρακτηρίζουν γυναίκες στο Λονδίνο τον Αιγύπτιο τέως ιδιοκτήτη των Harrods, Mohamed Al-Fayed. Περισσότερες από 20 γυναίκες, η μία μετά την άλλη, τα φερόμενα δηλαδή οστήματά του, σπάνε τη σιωπή τους και καταγγέλουν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμού από τον επιχειρηματία που έφυγε από τη ζωή πριν από σχεδόν ένα χρόνο σε ηλικία 94 ετών. I joined Harrods because I wanted to be a buyer and I ended up working for an absolute monster. Επέλεγε γυναίκες που του άρεσαν κάνοντας βόλτα στο πολυκατάστημα και τις μετέθετε στον όροφό του για να τις παρενοχλεί. Γυναίκες, η μία μετά την άλλη, σπάνε τη σιωπή τους. Καταγγέλουν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμού από τον Αιγύπτιο τέως ιδιοκτήτη των Harrods Λονδίνου, Mohamed Al-Fayed, που έφυγε από τη ζωή πριν από σχεδόν ένα χρόνο σε ηλικία 94 ετών. Got into bed with me, was trying to kiss me and push himself on me and I just kicked him off. I kicked him, kicked him, kicked him, kicked him, screamed, and again, I've got him off. I was just
terrified. I think Mohamed Afaid is a rapist. I think he's a serial rapist. Κάποια από τα θύματα αποφάσισαν να μιλήσουν στην κάμερα, άλλες θέλησαν να παραμείνουν ανώνυμες. He tried to rape me more than once. And he pushed me in and onto the bed so that I couldn't move. You know, he was 79, nearly 80, and I was 15. Η εταιρεία απολογήθηκε για τις σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον υπαλλήλων της που φέρεται να διέπραξε ο πρώην ιδιοκτήτης της. Είμαστε απόλυτα τρομοκρατημένοι από τους ισχυρισμούς για κακοποίηση που διαπράχθηκε από τον Μοχάμεντ Αλφαγέντ. Αυτό το διάστημα ως επιχείρηση αποτύχαμε να προστατεύσουμε τους υπαλλήλους μας που ήταν θύματά του και γι' αυτό ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη. Ο Μοχάμεντ Αλφαγέντ, πατέρας του Ντόντι Αλφαγέντ, που σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Παρίσι μαζί με την πριγκίπισσα Νταϊάννα, είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και ενώ σου ήταν ζωντανός. A forced kiss. His hands gripping your face to his lips or pulling you down on his lap where his hands were free to explore any part. Σήμερα πιστεύετε πως τα θύματα του Μεγιστάνα ίσως είναι στην πραγματικότητα πολύ περισσότερα. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Βάλια Πηλιανίδη. Όλα τα νέα της ημέρας αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με την Νικόλ Ποφάντη. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.